Κώστας Πικραμένος για αρχή. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Χρόνια πολλά. Και μαζί με τον Φατίχ έχετε και ο Μπακασέτα. Δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, δεν κατάλαβα. Α, είστε Παναθηναϊκός, ε. Εντάξει, τι να κάνουμε, κανείς δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, κύριε Πικραμένε, επειδή από ό,τι βλέπω και το 24 έρχεται με πίκρα, ξεκίνησα με αυτή την είδηση της Λιβύης. Και πολλοί μου είπαν, μα είναι διαλυμένη η χώρα η Λιβύη, σιγά τώρα. Στα ξιουρά το γάδι. Μα μια διαλυμένη χώρα και λέει: έχω 12 ναυτικά μίλια. Έως 12 ναυτικά μίλια. Χωρικά και έχω και συνορεύουσα. Εμείς. Ναι. Τώρα αυτά, το Χαφτάρ το ρωτήσανε, γιατί ακούω ότι όλα αυτά γίνονται από Τρίπολη μεριά, από το γνωστό Φιντανάκι, τον πρωθυπουργό της Τρίπολης. Δεν ξέρω αν. Δεν έχει σημασία. Η επίσημη κυβέρνηση αναγνωρισμένη διεθνώς είναι της Τρίπολης. Αυτή κατέθεσε τον ΟΗΕ. Το ερώτημα είναι εμείς. Τι κάνουμε. Εμείς είπαμε, είμαστε. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μπει σε θέμα, έχουμε τη διακήρυξη των Αθηνών. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε αυτά τα θέματα, διότι δυναμητίζουμε το καλό κλίμα και πρέπει να λειτουργήσει και η τουριστική βίζα Κερίδη, διότι το καλοκαίρι περιμένουμε κόσμο στα νησιά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, νομίζω το είπατε και χθες, η άφιξη του Φατίχ Τερίμ, πέρα από το καθαρά ποδοσφαιρικό, αθλητικό γεγονός, γιατί βγήκανε πολύ στα κάγκελα και άναψε χθες το Twitter, διότι πρόκειται για έναν άνθρωπο του οποίου ο καλύτερος του φίλος είναι ο Μεχμέτ Αγάρ. Μεχμέτ Αγάρ, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάνω του ουσιαστικά συγκεντρώνει αυτό που ονομάζουμε πολιτική, κράτος, παρακράτος, γκρίζι λύκη, οργανωμένο έγκλημα. Ήταν από τους ελάχιστους που επισκέφτηκαν, ενώ ο Τερίμ επισκέφτηκε το Μεχμέτ Αγάρ όταν ο τελευταίος το 2012 ήταν στη φυλακή στο Αϊδίνι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αυτή ήταν η κατηγορία του. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι ο Τερίμ ο ίδιος έχει κάποια θέματα ανοιχτά, αν έχει θα τα βρει η δικαιοσύνη. Το θέμα όμως είναι ποιο, ότι πλέον με την άφιξη Τερίμ, με τη μεταγραφή Μπακασέτα και ό,τι άλλο έχουν στο μυαλό τους οι Τούρκοι επιχειρηματίες που μεσολάβησαν, πλέον ο Παναθηναϊκός θα προβάλλεται και στην εσωτερική τουρκική αγορά. Ενδεχομένως οι Τούρκοι να παρακολουθούν ή να είναι περισσότεροι Τούρκοι που παρακολουθούν τον Παναθηναϊκό από ό,τι Έλληνες στην Ελλάδα. Αυτό θα πει κανείς, είναι κακό? Όχι. Αλλά να λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή αν κάποιος τρίβει τα χέρια του, είναι και αυτό το σύστημα που υπάρχει στα κατεχόμενα τουλάχιστον τα τελευταία 10-12 χρόνια με το παράνομο διαδικτυακό στοίχημα, καθώς ξέρετε εντός της Τουρκίας πέρα από τον κρατικό ΟΠΑΠ ουδής άλλος έχει το δικαίωμα να στοιχηματίζει επίσημα και να πληρώνει φόρους. Οπότε όλο το οργανωμένο έγκλημα έχει μεταφερθεί στα κατεχόμενα. Πλέον δηλαδή θα παίζουν Παναθηναϊκό κάθε Κυριακή, μιλάμε για τζίρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, σε μια αγορά η οποία είναι καθαρά underground. Κατά πόσο όλο αυτό το πακέτο Μπακασέτας, Τερίμ, Σκάι, ΠΑΕ, ο Ατζούν βρίσκονται σε όλο αυτό το κύκλο, δεν το ξέρουμε, θα το δείξει το μέλλον. Αλλά πλέον αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, αν θέλετε, αν όχι de jure, αλλά τουλάχιστον de facto, έχει μπει στο λεγόμενο γαλαξία του τουρκικού ποδοσφαίρου, κακά τα ψέματα. Άρα λέτε ότι εδώ παίζουν και τα τηλεοπτικά δικαιώματα και βάλτε και τον Ατζούν που εμφανίζεται συμμέτοχο στο Sky. Ναι. Άρα αυτά που λέγατε στο παρελθόν και εσείς. Αυτό είναι το νόμιμο κομμάτι. Ό,τι λέμε είναι το νόμιμο κομμάτι. Αλλά επειδή η Τουρκία είναι μια αγορά με 85 εκατομμύρια κατοίκους, το παράνομο διαδικτυακό στοίχημα ουσιαστικά τζιράρει περισσότερα από το νόμιμο στοίχημα που παίζεται στην Τουρκία. Μάλιστα. Στα πρακτορία. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πλέον, αν πριν ήταν ο Παναθηναϊκός, αν θέλετε, στο στοίχημα και κάποιοι παίζανε στοίχημα, τώρα με τον Φετίχ, με τον Φατίχ, που σημαίνει πορθητής στα τουρκικά το όνομά του, έτσι, και την όλη αυτή επικοινωνιακή προβολή που θα γίνει αν πάρουν τελικά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, θα τζιράρουν όλοι Παναθηναϊκό στο όνομα του Τερίμ. Άρα τρίβουν τα χέρια τους και τα κατεχόμενα
και όλο εκεί το σύστημα, το οποίο χρόνια τώρα είδατε τι έγινε με τη μίζα των 50 εκατομμυρίων που λένε ότι πήρε ο πρώην. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι δόθηκαν από τον δολοφονημένο Φαλγιαλή, δολοφονημένο το Φλεβάρι του 2022. Μιλάμε για αστρονομικούς τζίρους, τους οποίους είχε αναφέρει και ο Πεκέρ, ο Σεντάτ Πεκέρ, διότι με τα καζίνο που υπάρχουν στα κατεχόμενα υπάρχει και το ξέπλυμα του τζίρου που έρχεται από την ηρωίνη και την κοκαίνη. Δεν μου λέτε, κύριε... Δηλαδή παιχνίδια πολύ βαθιά για τα ελληνικά. Μα, μάλιστα. Δεν μου λέτε, κύριε Πικραμένα, και θα πάω στο ζουμί, αλλά εδώ στην Ελλάδα αποθεώναν τον Μπαμούκ, έναν διανοούμενο στην Τουρκία με διακριτές από το σύστημα. Αυτό εξόριστο, ναι. Μάλιστα. Ο Μπαμούκ έχει πει για το Φατίχ Τέριμ ουκολίγα. Ναι. Και για το βαθύ κράτος της Τουρκίας και πώς συνδέεται με ανθρώπους που προβάλλουν τον τουρκικό πολιτισμό, αθλητισμό κτλ. Πώς τους εργαλειοποιεί. Εδώ αυτά δεν τα ακούσαμε. Τον Μπαμούκ τον βραβεύσαμε, λέγαμε εκείνο και τ' άλλο. Δεν πήραμε χαμπάρι τι λέει ο συμπατριώτης του Τέριμ. Κοιτάξτε να δείτε, τα στημένα, πιο παλιά το θυμάστε, και γνωστοί ολιγάρχες της Τουρκίας και της Ελλάδας είναι σε στημένα. Ναι. Θέλω να πω ότι είδατε ότι με την Τουρκία, όσον αφορά τα στημένα, όσον αφορά τη βία παραγόντων οι οποίοι μπαίνουν στο γήπεδο και πουλάνε τσαμπουκά, έχουμε πολλά κοινά στοιχεία πολιτισμικά με τους Τούρκους. Που σημαίνει και ο Τερίμ ουσιαστικά έρχεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα προσαρμοστεί πάρα πολύ εύκολα, διότι είναι πάνω κάτω της ίδιας ιδιοσυγκρασίας. Από εκεί και πέρα, κατά πόσο αυτή τη στιγμή πάμε σε μία ενοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος σε Ελλάδα-Τουρκία όσον αφορά παράνομο τζίρο και στημένα, νομίζω ότι θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως στοιχεία υπάρχουν από την απέναντι μεριά. Λέει εδώ ένας φίλος, μάλλον δεν το έχει καταλάβει σιγά, λέει που περίμενε τον ΠΑΟ, το σύστημα στοιχηματισμού στα κατεχόμενα. Λες και δεν υπάρχουν άλλα πρωταθλήματα, το ελληνικό του έλειπε. Δεν το έχει καταλάβει, Κωστή, τι γίνεται στα κατεχόμενα. Μεγαλώνει πίτα, αυτό γίνεται. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε όμως, γιατί είστε από αυτούς που το έχει πει ότι υπάρχει λεγόμενη ήπια και μεσαία ισχύς διείσδυσης, ναι, και αυτή είναι οικονομική. Εδώ σαν να πυκνώνουν τα κοντράτα της Τουρκίας, διότι εσείς είπατε για νόμιμο, εντάξει, αλλά νόμιμο παράνομο, η οικονομική διείσδυση είναι οικονομική διείσδυση, κύριε Πικραμένα. Κύριε Σαχίνη, ξέρετε ότι πριν από 2 χρόνια νομίζω η μεγαλύτερη εταιρεία, ελληνική εταιρεία κατεψυγμένων ψαριών εξαγοράστηκε από μια τουρκική. Μπορώ να βρω το όνομα να σας το στείλω. Και μιλάμε για ψάρια τα οποία ψαρεύονται σε αυτό που λέμε εμείς Αιγαίο, ελληνική θάλασσα κλπ. Υπάρχουν επενδύσεις στη Θράκη. Ξέρουμε ότι η μαρίνα του Φλίσμου εδώ και πολλά χρόνια ανήκει στον όμιλο Ντογούς. Δεν ανήκει, μου στείλαν, είχε το 25% η Λάμδα. Ναι, το πούλησε όμως, λέει. Πάντως ανήκε. Ωραία. Ένα διάστημα ωραία. Το 25%. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, με τη μαρίνα της Μυτιλίνης. Υπάρχουν και άλλα project που περνάνε μέσα από το ΤΑΙΠΕΔ. Από τη στιγμή που υπάρχει από την απέναντι μεριά ενδιαφέρον, το χρήμα δεν έχει σύνορα. Και όλα αυτά, για να το καταλάβει ο κόσμος, όταν λέμε γαλάζια πατρίδα, μην το εξαντλούμε καθαρά σε θαλάσσιες ζώνες, σε χωρικά ύδατα, αποστρατικοποίηση ή οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει και με την οικονομική εξάρτηση των νησιών, η οποία θα κλιμακωθεί όσο θα δουλεύει αυτό που λέμε τουριστική βίζα από απέναντι, αλλά υπάρχουν και τα απόνερα. Τα πόνερα είναι ότι αυτοί που θα έρχονται στα νησιά το καλοκαίρι και με 60 ευρώ θα παίρνουν την ετήσια βίζα, δεν θα είναι όλοι υγιείς τουρίστες που θα πάνε ξενοδοχείο, καφετέρια, παραλία και επιστροφή στην Τουρκία. Επειδή λοιπόν το ελληνικό κράτος δεν είναι έτοιμο σε επίπεδο ασφάλειας να μπορεί να ελέγξει ποιος έρχεται και ποιος φεύγει, θα δημιουργηθούν και άλλα θέματα. Αυτό λέμε. Κοιτάξτε, πάντως ο Τερίμ ήρθε έτοιμος. Δηλαδή, φτάνοντας στην Αθήνα, μας ανακοίνωσε ότι τηλεφωνήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο και είπε μάλιστα μεταξύ άλλων ότι ήρθα σε μια χώρα με την οποία μοιραζόμαστε, ωραίο την ίδια θάλασσα. Είπε ήρθα από την απέναντι μεριά. Ναι, και μοιραζόμαστε την ίδια θάλασσα. Ναι, από την απέναντι μεριά, ναι. Ναι, είναι το γνωστό αφήγημα. Τώρα δεν ξέρω, έχω πολύ περιέργεια να μάθω τι του είπε στα 2 λεπτά που μιλήσανε στο κινητό τηλέφωνο ο Ερντογάν και γιατί δεν του τα είπε αυτά πριν αποδιωθεί και του τα είπε μόλις προσγειώθηκε. Μάλλον του είπε, κοίταξε να δεις, κάτι χειρονομίες με γκρίζους λύκους που έκανες πιο παλιά, κόφτα τώρα γιατί έχουμε καλό κλίμα και έχουμε υπογράψει και τη διακήρυξη. Ποιος ξέρει, θα δούμε, εδώ είμαστε. Κύριε Πικραμένε, κλείνοντας, έρχεται το 24.
Τι έχετε να πείτε εσείς στους ακροατές του 984? Αν κάνουμε ταμείο με το 23, διότι έχουμε πάνω από 25 περιπτώσεις που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, περιπτώσεις για τις οποίες δεν βλέπω να λαμβάνονται μέτρα για τη βελτίωση των πραγμάτων, ουσιαστικά το 24 θα είναι μία ουρά του 23. Εχθές είχαμε και το δυσάρεστο αποτέλεσμα με την κατάληξη, έφυγε από τη ζωή ο αστυνόμος στο Ρέντι που είχε τραυματιστεί με την ναυτική φωτοβολίδα, όπως και ο πιλότος στην Καλαμάτα. Με το θέλω σαπάκι, να πω, ναι, ναι. Ότι η ουρά του 23 θα μπει στο 24 και ενδεχομένως να κλιμακωθούν ακόμα πράγματα, διότι όπως βλέπετε δεν υπάρχει πολιτική βούληση ούτε 1.500 αστυνομικούς που προστατεύουν τους λεγόμενους VIP να τους στείλουν σε αστυνομικά τμήματα και τμήματα ασφάλειας. Είναι λοιπόν έτσι το σύστημα, είναι αυτές οι ομάδες πίεσης, είναι όλος αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που ξεκίνησε από το Πρεταντόρ και ουσιαστικά είναι μια άρρωστη ατμόσφαιρα. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή ποιος παρακολουθεί ποιον, ποιος ακούει ποιον. Δεν έχουν λυθεί αυτά τα θέματα, που σημαίνει ότι αυτό θα μας πάει και μέσα στο 24. Οπότε να πούμε καλή χρονιά, αλλά είναι μια τυπική διαδικασία, όχι κάτι ουσιαστικό. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή χρονιά, εδώ θα είμαστε και το 24 πρώτα ο Θεός, και θα τα λέμε, κύριε Πικραμένε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή χρονιά στους ακροατές. Καλή χρονιά και σε εσάς.